Τώρα και 4-5 μήνες είμαστε στα ίχνη μιας απάτης, γέννηση μιας απάτης κατά του ΟΑΕΔ με 21 αλλοδαπούς οι οποίοι ήρθαν καταθέσαν χαρτιά σαν άνεργοι, άνεργοι βέβαια δεν ήταν, τα χαρτιά όλα τα δικαιολογητικά τους ήταν πλαστά, κατέθεσαν απολύσεις από ανύπαρκτους εργοδότες ή αναπόγραφους εργοδότες ή εργοδότες οι οποίοι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη των εργαζομένων. Εμείς κινήσαμε όλη τη διαδικασία, μαζί με τα χαρτιά που κατέθεσαν ήταν και πλαστά ένσημα. Κινήσαμε όλη τη διαδικασία σε επαφή, σε άρση συνεργασία με το ΙΚΑ και με τις εφορίες και με το ΣΔΟΕ. Δέσαμε την υπόθεση ότι εδώ υπάρχει κάποιος λογιστής ο οποίος τους έδωσε αυτά τα χαρτιά. Καλέσαμε τους αλλοδαπούς εδώ, όλοι μας είπαν ότι όντως τα χαρτιά τους τα έφτιαξε κάποιος λογιστής, κάποιο λογιστικό γραφείο και όντως ήταν ψευδή. Μόλις αντιλήφθηκαν οι συνάδελφοι το γεγονός, αμέσως ενημερώθηκα, ενημερώσαμε τη διοίκηση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, ενημερώσαμε τη διοίκηση, όπως προβλέπεται από τις διαταγές τι πρέπει να κάνουμε. Στη στιγμή στρεφόμαστε κατά των 21 υποτιθέμενων ανέργων και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Για το λογιστικό γραφείο εμείς δεν γνωρίζουμε, έχουμε τα έγγραφα του ΙΚΑ, όλων των ΙΚΑ του Βόρειου Νομού που μας πάνε στο ίδιο όνομα, του λογιστικού γραφείου. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα χτες το μεσημέρι. Κατά παντός υπευθύνου τον 21 και κατά παντός υπευθύνου. Κύριε Παγκαλέ, παρακαλώ. Τι ζητούσαν οι 21, επιδόματα ανεργίας. Εάν έπαιρναν τα επιδόματα ανεργίας, δεν έχουν πάρει δραχμή, αν έπαιρναν τα επιδόματα ανεργίας, θα ζημίωναν τον ΟΑΕΔ με πολλές χιλιάδες ευρώ. Έρχονται αυτοί οι 21, έρχονταν ήρθαν όλοι μαζί, όχι, σταδιακά. Όχι, σταδιακά. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των αιτήσεων που κάναν, ποιο ήταν που σας έβαλε στις υποψίες? Καταρχήν ο πρώτος, μετά την online σύνδεση του ΟΑΕΔ με το ΙΚΑ, δεν είναι δυνατόν να μην πιάσουμε την απάτη. Είδατε ότι εργάζεται κάπου, ότι βεβαίως. Ένσημα και ταυτόχρονα εμφανίζουν. Ψεύτικα ένσημα. Εμφανίζουν καταστάσεις οι οποίες φαίνεται ότι είναι διορθωμένες. Εμφανίζουν τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα όλοι στις αιτήσεις, στις απολύσεις. Κάναμε την έρευνα που έπρεπε να κάνουμε και μέσω της υπηρεσίας, με ελέγχους από την υπηρεσία και σας λέω ενημερώσαμε όλα τα ΙΚΑ, πήγαν έλεγχο όλα τα ΙΚΑ, κάπου δεν βρήκαν εργοδότες γιατί δεν υπήρχαν και κάποιοι άλλοι υπήρχαν οι εργοδότες μεν αλλά δεν είχαν αυτούς τους εργαζόμενους. Κύριε Παγκάλε, κάποιοι από αυτούς τους αλλοδαπούς όταν φαντάζομαι τους ρωτήσατε, ελάτε εδώ, βεβαίως. Τι σημαίνει, τι σας είπαν, παραδέχτηκαν ότι... Βεβαίως, παραδέχτηκαν ότι πήγαν σε ένα λογιστικό γραφείο. Πλήρωσαν για να τους περάσει κάποια ένσημα, τα ένσημα δεν περαστήκανε και τους έδωσε τα χαρτιά, έναντι αμοιβής. Πόσο κειμένεται αυτή η αμοιβή? Από ότι ένας που έχει καταθέσει, ένας αλλοδαπός που μου κατέθεσε και υπεύθυνη δήλωση, μου λέει 200 ευρώ. Και τι ζητούσαν με τα 200 ευρώ? Για να τους δώσει την απόλυση. Δηλαδή, δίνανε 200 ευρώ για και να τους έδινε μια ψεύτικη απόλυση και ψεύτικη βεβαίως ενσύμων. Για να έρθει εδώ. Τώρα τι γίνεται από τώρα και στο εξής? Πρώτα απ' όλα είναι σε μια... Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΙΚΑ γιατί ενδέχεται να προκύψουν και άλλα περιστατικά. Κύριε Πάγκαλε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε περιπτώσεις αλλοδαπών οι οποίοι φτάνουν με ψευδή στοιχεία εδώ? Βεβαίως. Εξώς τη συγκεκριμένη. Βεβαίως. Δηλαδή. Βεβαίως. Με πλαστά δελτία πολιτικού ασύλου, πλαστογραφημένες σφραγίδες της αστυνομίας, πλαστά, τελείως πλαστά. Ή έχουμε στείλει πάρα πολλούς στο αυτόφορο, ειδοποιούμε την αστυνομία και τους πάει αυτόφορο. Και πλαστές βεβαιώσεις διαμονής. Ωραία.